η αναγκαιότητα που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης για να βλέπουμε όλα τα ζητήματα είναι κάθε άλλο παρά επίκαιρη, και το λέω αυτό διότι επειδή άκουσα και το προηγούμενο ρεπορτάζ που είχατε για το θέμα της αξιολόγησης, γενικότερα τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο σχολείο είναι υπαρκτά και είναι εδώ. Ένα από αυτά τα ζητήματα που αφορούν, θα μου πείτε περισσότερο, τους ανθρώπους που βρίσκονται λίγο πριν τη σύνταξη, τους εκπαιδευτικούς, είναι και τα ζητήματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό τους, τα ζητήματα του ασφαλιστικού εν γέννη, που αφορά όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο όπου οι εκπαιδευτικοί από αρχές Φλεβάρι μέχρι μέσα Φλεβάρι καταθέτουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, κρίναμε απαραίτητο και ως χώρος να πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση διαδικτυακή με τον Διονύση τον Τεμπονέρα, τον εργατολόγο από την Αθήνα, όπου θα συζητήσουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο ασφαλιστικό σύστημα από τη μία πλευρά, και από την άλλη ζητήματα που άπτονται αμιγώς το συνταξιοδοτικό, περιπτώσεις οι οποίες βλέπουμε ότι μπορούν κάποιοι συνάδελφοι να βγουν ή να μην βγουν, ή σε τι φάση βρίσκεται ο κάθε ένας ανάλογα με την περίπτωσή του, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το δημόσιο σχολείο είτε ως αναπληρωτές και μετά μονιμοποιήθηκαν κάποια στιγμή χρονικά, είτε έχουν κάνει και άλλες δουλειές πριν εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση. Επομένως, χρειάζεται όλα αυτά να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε, ιδιαίτερα και σε μια περίοδο όπου, ξέρετε, τα οικονομικά των εκπαιδευτικών δεν είναι ανθυρά ώστε να μπορέσει να πηγαίνει κατά μόνας σε εργατολόγους και να δίνει χρήματα για να μπορέσει να δει την περίπτωσή του. Άρα προσπαθούμε με έναν τρόπο να καλύψουμε μία ανάγκη υπαρκτή και άμεση. Στο μέτρο φυσικά του δυνατού που έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, με μία τηλεδιάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί, θα είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Έχουμε στείλει το link, υπάρχει το link όποιος ψάξει να δει, και θα προβάλλεται και ζωντανά μέσα από το κανάλι του YouTube του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών. Επομένως, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, νομίζω ότι τα προβλήματα είναι τόσο πολλά και τόσο έντονα, τα οποία χρήζουν της άμεσης παρέμβασης και πρωτοβουλίας από την ίδια την πολιτεία. Γι' αυτό γίνονται πολλές κινήσεις και δράσεις του εκπαιδευτικού κινήματος την τελευταία περίοδο σε αυτή την κατεύθυνση. Και το λέω και με την ιδιότητα του Οργανωτικού Γραμματέα. Δυστυχώς, δεν έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, και το λέω διότι παρότι έχουμε κάνει αλλεπάλληλα αιτήματα συνάντησης ώστε να ανοίξει όλη αυτή η ατζέντα των ζητημάτων που έχουμε στο δημόσιο σχολείο, να αρχίσουμε σιγά σιγά να λύνουμε προβλήματα, δυστυχώς δεν συναντάμε ευήκο αότα από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με την κυρία Κεραμέσου έχουμε να συναντηθούμε σχεδόν ένα χρόνο. Παρότι έχουν γίνει κινητοποιήσεις, παρότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και έχει γίνει μία συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά όχι με την κυρία Κεραμέως, ήταν η υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, οι οποίοι βέβαια μας παραπέμπουν πάντοτε σε κεντρικά ζητήματα, σε βασικά θέματα της δημόσιας εκπαίδευσης, στις πολιτικές αποφάσεις και στην ίδια την υπουργό. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε απαντήσεις επί της ουσίας. Οπότε υπάρχει ζήτημα ως προς αυτό που ονομάζουμε διάλογος, κοινωνικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και την πολιτική ηγεσία εν προκειμένου του Υπουργείου Παιδείας. Και για αυτό το λόγο η Διδασκαλική Ομοσπονδία, να σας δώσω και ένα νεότερο, έχει πάρει ήδη απόφαση να ξεκινήσει μια διαδικασία διαμόρφωσης συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπου ουσιαστικά μέσα σε αυτή τη συλλογική σύμβαση θα εντάξει μια μεγάλη γκάμα ζητημάτων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς και την λειτουργία των σχολείων, όπου θα το θέσει, όπως προβλέπεται και νομικά, θα το θέσει υπόψη του Υπουργείου Παιδείας, και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να τοποθετηθεί σε αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχουμε χρόνο μέχρι να το ολοκληρώσουμε βέβαια, αλλά έχουμε ήδη ξεκινήσει διαδικασίες. Θα έχουμε κύκλο γενικών συνελεύσεων και ολομέλεια προέδρων, όπου θα οριστικοποιήσουμε τα ζητήματα αυτά και θα καταλήξουμε, και νομικά δηλαδή με τη νομική μας υπηρεσία, θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο προφανώς θα δημοσιοποιηθεί
και θα είναι προς διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Παιδείας. Υπήρξαν εποχές, υπήρξαν χρονιές, υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι, δεν θέλω να μου αναφέρετε ονόματα, απλά πείτε μου, ναι. Που ναι. Ξέρετε τα πράγματα ήταν καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι παιδεία, κύριε Τρούλη. Θα σας πω, αυτό το οποίο αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το κομμάτι της ουσιαστικής υποστήριξης, είτε αυτό έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των ίδιων των σχολείων. Δεν μιλώ για τα οικονομικά των εκπαιδευτικών, δεν θα πάω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση επί των οικονομικών των εργαζομένων είναι ένα τεράστιο ζήτημα και ένα ανοιχτό μέτωπο, το οποίο το αντιλαμβάνονται και το αναγνωρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και όλα τα κόμματα σήμερα που βρίσκονται στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πω γι' αυτό, θα πω ότι τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των σχολείων ως προς την υλικοτεχνική τους υποδομή, ως προς το κτηριακό, ως προς την καθαριότητα, ως προς τη θωράκιση στην υγειονομική, που περάσαμε και μια μεγάλη περιπέτεια με την πανδημία, αλλά ταυτόχρονα με την υποστήριξη στο παιδαγωγικό έργο των ίδιων των εκπαιδευτικών, δυστυχώς δεν υπάρχουν χρονιές οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι ήταν χρονιές όπου βιώναμε άνοιξη, να το πω έτσι. Υπήρξαν χρονιές όμως οι οποίες βιώναμε ηρεμία στις σχολικές μονάδες μέσα από θεσμικές αλλαγές, οι οποίες έδιναν το περιθώριο στο να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε παιδαγωγική ελευθερία στο σχολείο. Σήμερα, για παράδειγμα, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου και το νομοθετικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες πλέον έχουν φύγει από τα συλλογικά όργανα των σχολείων, δηλαδή κάποια ζητήματα που αφορούσαν αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων, δηλαδή των εκπαιδευτικών, πλέον έχουν μεταφερθεί κάποιες αρμοδιότητες που είναι κρίσιμες πολλές φορές για τη λειτουργία mm-hmm. των σχολείων, σε μονοπρόσωπα όργανα, όπως είναι ο ίδιος ο διευθυντής του mm-hmm. σχολείου ή ο διευθυντής εκπαίδευσης κλπ. Έχουν φύγει λοιπόν από τα συλλογικά όργανα, άρα έχει φύγει η συλλογική λειτουργία του σχολείου. Άρα, αν θέλετε, και αυτό που ονομάζουμε συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος τέτοιου που να είναι κατάλληλο για να μπορέσει να ανθίσει η παιδαγωγική επιστήμη και όταν το σχολείο δέχεται όλα αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα mm-hmm. από τα δικά σας τα σπίτια, με όποια προβλήματα υπάρχουν, από τα σπίτια των μαθητών, με όποια προβλήματα υπάρχουν, μέσα από απανωτές κρίσεις, μέσα από εκπτώσεις που κάνει ο καθένας μας στην ανθρωπιά του, στην αξία του, στον πολιτισμό του, στη λογική του, και όλα αυτά έρχονται να συγκρουστούν μέσα στην τάξη και μέσα στο προάβλιο ενός σχολείου, κύριε Τρούλη, έτσι. Ναι. Ισχύει αυτό και νομίζω ότι τα φαινόμενα που έχουν αρχίσει πλέον να μας απασχολούν δημοσίως, φαινόμενα bullying, φαινόμενα βίας κλπ. Όχι τόσο έντονα βέβαια θα έλεγα στο δημοτικό σχολείο όσο στις μεγαλύτερες βαθμίδες, έτσι, δηλαδή περισσότερο στη δευτεροβάθμια βλέπουμε πιο έντονα, λόγω προφανώς της εφηβείας των παιδιών, μια σωρευμένη, αν θέλετε, πίεση και εμπειριών που έχουν μέσα από τα περιβάλλοντα τα οποία συναναστρέφονται. Ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές, όσο φιλότιμο και αν έχουν εκπαιδευτεί και όσο και αν προσπαθούμε μέσα στις τάξεις μας να θεραπεύσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται, είναι μια μορφή θεραπείας το να προσπαθήσουμε να καλύψουμε πληγές, όποιες πληγές και αν είναι αυτές, όποιες πληγές και αν είναι, δεν είναι ούτε ο εκπαιδευτικός, αν θέλετε, έχει τα ηχέγγυα πάντοτε για να μπορέσει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά όχι και το χρόνο μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να κάνει 10 πράγματα ταυτόχρονα μέσα στην τάξη του. Επομένως, αυτό το οποίο ζητήσαμε και ζητάμε και θα ζητάμε είναι την ανάλογη υποστήριξη από το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται, δηλαδή κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, να συμβάλλουν ακριβώς στο να καλύψουμε. Εγώ θα σας πω ακόμα και τις πληγές που άνοιξε η πανδημία, γιατί ακόμα δεν έχουν κλείσει αυτές οι πληγές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά την ψυχοσυναισθηματική, αν θέλετε, πλευρά της κατάστασης που βιώνουμε. Από την άλλη όμως έχουμε και προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε στο αμιγώς παιδαγωγικό περιβάλλον, σε αυτό που ονομάζουμε κάλυψη της ύλης. Πώς μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια που ζήσαμε αυτό το κλείσιμο και άνοιγμα σχολείων, μια με τις τηλεκπαιδεύσεις, μια με τις εκπτώσεις στην ύλη κλπ,
πώς αυτό που δεν καλύφθηκε, γιατί δεν καλύφθηκε, και το γνωρίζουμε και το γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή να υπάρχει μια προσπάθεια από το ΙΕΠ, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να μπορέσουμε να καλυφθεί αυτή η ύλη, η οποία δεν καλύφθηκε. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Μα δεν θα γίνει, μα δεν έχει γίνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ και ούτε θα γίνει, από τη δική μας πλευρά προσπάθειες και ζητάμε αυτό να το κάνει η πολιτεία, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Η πολιτεία πρέπει να μπει μπροστά. Το Υπουργείο Παιδείας έχει την κύρια ευθύνη για να μπορέσει αυτό να πραγματοποιηθεί. Εμείς μπορούμε να κάνουμε στο μέτρο του δυνατού και, το, και αν θέλετε ένα περίπου 10 με 20% της, του χρόνου που έχουμε στο σχολείο να το αξιοποιήσουμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά δεν φτάνει τελικά. Αυτό βλέπουμε. Και οι πληγές, οι παιδαγωγικές και οι μαθησιακές είναι μεγάλες.